Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, να διευκρινίσουμε, κύριε Κληρίδη, όταν μιλάμε για ευθανασία, δεν είναι κάτι τόσο απλό ότι ο καθένας μπορεί αύριο να θέτει τέρμα στη ζωή του. Είναι πολύ έτσι, ισχυρό νομικό εργαλείο, τα κριτήρια κάτω από τα οποία μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε αυτή την κατάληξη. Μιλάμε για ασθένειες, για ποιότητα ζωής κάκιστη, στο τέλος της ζωής κάποιου. Απλά να τα εξηγήσουμε, γιατί από χθες διαβάζω διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι ευθανασία και το δικαίωμα και στη ζωή και στον θάνατο για συγκεκριμένες ασθένειες κλπ. Καταρχάς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει, αν θέλετε, την συζήτηση, την ανθρωπότητα από αρχαιοτά τους χρόνους. Ιστορικά να αναφέρουμε ότι τόσο στην Κύπρο και στην αρχαία Ελλάδα η αυτοκτονία τιμωρείτο. Θεωρείται ότι ήταν σοβαρόν παράπτωμα και συνεπώς και η ευθανασία, διότι έχει το στοιχείο της υποβοήθησης κάποιου στο να αυτοκτονήσει. Όμως ξεκινώντας από την Ελβετία το 1940 περίπου, και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχει λεχθεί και στο ρεπορτάζ σας, η Ολλανδία το 2002, το Λουξεμβούργο το 2009, η Σουηδία το 2010, ο Καναδάς το 2016, η Ινδία, η Κολομβία, ακόμα και η Αλβανία και Καλιφόρνια και κάποιες άλλες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν νομιμοποιήσει συσσαγωγικά την ευθανασία, παρόλα στις εστάσεις της θρησκείας πολλές φορές και ενστάσεις οι οποίες βασίζονται στην ηθική. Είναι θέμα το οποίο αφορά βεβαίως και γενικά την ηθική και τις αρμόδιες επιτροπές και του Ιατρικού Συλλόγου, βιοηθικής, και είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται ευρέως και εκτενώς. Δεν υπάρχει λύση αποδεδειγμένη, να το βάλω έτσι, ή κοινά αποδεκτή από όλες τις χώρες. Να αναφέρω ότι ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έχει παραπευθεί πριν κάποια χρόνια υπόθεση από την Αγγλία, τελικά το δικαστήριο απεφάνθηκε ότι υπάρχει δικαίωμα στη ζωή, αλλά όχι στο θάνατο. Δηλαδή η Σύμβαση Ατομικών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει το δικαίωμα στη ζωή, αλλά όχι στο θάνατο, και εναπόκειται ουσιαστικά στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουν έναν wide margin of appreciation, όπως έχει λεχθεί, έναν ευρύ πεδίο εκτίμησης και να αποφασίσουν για το τι θα κάνουν. Υπάρχουν επίσης διάφορες συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην Κύπρο έχουμε το άρθρο 218 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο θεωρεί ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 10 έτη η συνενοχή στην αυτοκτονία. Εν ολίγης απαγορεύει την ευθανασία. Η ποινή ήταν διαβίου φυλάκισης και μειώθηκε το 82 σε 10 έτη. Όμως εξακολουθούμε να έχουμε τον ποινικό κώδικα, ο οποίος είναι κόλλημαν και δεν διέπεται με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή κανονισμούς το θέμα της ευθανασίας. Γι' αυτόν, όπως έχει λεχθεί, πολλοί προσφεύγουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ελβετία, όπου υπάρχουν οργανισμοί στους οποίους μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος και εκεί, αφού δώσεις τα στοιχεία, μπορεί να σε δεχθούν για να προχωρήσει το θέμα της ευθανασίας. Με όλες βεβαίως τις περιπλοκές, ο θάνατος στην Ελβετία, η μεταφορά της σωρού στη συνέχεια στην Κύπρο, μια πολύ πολυδάπανη διαδικασία. Φανταστείτε την απόγνωση για να οδηγηθεί κάποιος, κύριε Κληρίδη, σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, με όσα μας είπατε, έτσι και εγκυκλοπαιδικά, και σας ευχαριστούμε που δεν γνωρίζαμε, φτάνουμε στο σήμερα και στην ανάγκη, αν θέλετε, να ξεκινήσει και ένας διάλογος στη χώρα μας. Να ξεκινήσει ο διάλογος. Έχει ξεκινήσει και παλιότερα, πριν λίγα χρόνια, αλλά όχι σε δημόσιο επίπεδο. Στο πλαίσιο μελών μας του Δικηγορικού Συλλόγου έγινε κάποια συζήτηση, ιδιαίτερα με την αναγκαιότητα να ρυθμιστεί το θέμα της διαθήκης εν ζωή, το λεγόμενο living will. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα στάδιο που δεν θα μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτόν του, καθορίζει σε μία τύπου διαθήκη τι ήθελε να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση και ποιος θα πάρει τις αποφάσεις για εκείνο. Εδώ υπάρχει κάποια σχετική πρόνοια, η οποία όμως είναι εντελώς ατελής, στον νόμο για τα δικαιώματα των ασθενών. Ναι. Χρειάζεται μια περαιτέρω επεξεργασία, μια περαιτέρω μελέτη. Είναι η ίδια πρόνοια, κύριε Κληρίδη, που έχει να κάνει και με τον χειρισμό, αν θα μπει σε οξυγόνο κλπ. Ή ναι, δεν θέλει αυτά που συζητάμε τώρα για τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Ναι, είναι το living will, το οποίο όμως μπορεί να καθορίσει και θέματα ευθανασίας. Νομίζω υπάρχει έναν νομοθετικό κενό. Οι συνθήκες είναι όριμες. Δεν διαφωνώ με την άποψη να ανοίξει η συζήτηση. Χθες είχαμε συνάντηση με την κυρία Χαραλαμπίδου υπό την ιδιότητα σαν Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Εμείς ανακοινώσαμε ότι είχαμε ήδη αποφασίσει για έναν συνέδριο στις 10 του Δεκέμβρη, πιθανόν να γίνει στην Συνεδριακόν, εκεί που συνεδριάζει σήμερα η Βουλή. Ζητήσαμε με επιστολή μας από την Πρόεδρο της Βουλής να χαιρετήσει μάλιστα το συνέδριο και να επιτρέψει να γίνει στο Συνεδριακόν, εκεί που συνεδριάζει, όπως είπα, η Βουλή, με θέμα ακριβώς μεταξύ άλλων την ευθανασία. Όπου θα κληθούν βεβαίως επιστήμονες, να ακουστούν όλες οι απόψεις, και υπέρ και οι κατά. Όπως είπα, να αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος. Εμείς σαν Παγκύπριος έχουμε την τεχνογνωσία από τα μέλη μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα μας λέτε νομικά, κύριε Κληρίδη, αν και εφόσον αυτό επικρατήσει η άποψη και οριμάσει το κλίμα, είναι τροποποίηση του ποινικού κώδικα, αντιλαμβάνομαι, που πρέπει να γίνει. Είναι από τη μια η τροποποίηση του ποινικού κώδικα για να καθαρίζει, να αποενεχοποιεί, αν θέλετε, αυτό που ονομάζεται σήμερα συνενοχή σε αυτοκτονία. Και οι άλλοι για τα δικαιώματα των ασθενών. Ναι, ανακαθορίζει βεβαίως σε ποιες και πότε περιπτώσεις δεν συντρέχει η ποινική ευθύνη. Και η άλλη πτυχή είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων των ασθενών. Και βεβαίως η τρίτη πτυχή είναι, και είμαι σίγουρος, ότι θα αναπτυχθούν και στην Κύπρο οργανισμοί που ενδεχομένως να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Διότι η ευθανασία έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι όπου χορηγεί κάποιος κάποιο φάρμακο, να στο βάλω έτσι απλοϊκά, για να θέσει τέρμα στη ζωή κάποιου. Και η δεύτερη περίπτωση είναι που τερματίζεται η τεχνική βοήθεια, το οξυγόνο, παραδείγματος χάρη, ή η μηχανική υποστήριξη, για να διατηρηθεί κάποιος στη ζωή. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται και κάποια περαιτέρω επεξεργασία, νομική επεξεργασία, πέραν από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να καθιερωθεί, αν τελικά υπάρξει η πολιτική βούληση και απόφαση στη Βουλή να προχωρήσει, και στην κυβέρνηση βέβαια. Βεβαίως, κύριε Κληρίδη, είδαμε και το άλμα, αν θέλετε, με το δικαίωμα στην καύση νεκρών. Πέρασε η νομοθεσία, μόνο που δεν έχουμε δεν υλοποιήθηκε. Τους χώρους. Δεν υλοποιήθηκε, Κάποια φορά είναι Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν,